Θριαμβευτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Μεγάλη Βρετανία πέτυχαν οι Σκοτσέζοι εθνικιστές. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας κατάφερε να κερδίσει 56 από τις μόλις 6 έδρες που είχε εξασφαλίσει στις εκλογές του 2010, εκτοπίζοντας ακόμη και τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία. Νομίζω πως η λέξη ιστορική που χρησιμοποιείται δεν είναι η αρμόζουσα με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν. Οι τεκτονικές πλάκες της πολιτικής ζωής της Σκωτίας μετακινήθηκαν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είδαμε κάποιες αλλαγές που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία του Westminster. Σαφώς υπάρχει όρεξη για αλλαγή στη Σκωτία και μια ισχυρή επιθυμία να ακουστεί η φωνή μας πιο δυνατά. Αυτός είναι ο ρόλος των 56 εκλεγμένων βουλευτών του κόμματός μας, δήλωσε ο αρχηγός του κόμματος Νίκολα Στέρτζιον. Η Στέρτζιον σε δηλώσεις της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όχι όμως στο εγγύς μέλλον. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας εξέλεξε την νεότερη βουλευτή του Βρετανικού Κοινοβουλίου από τον 17ο αιώνα, την 20χρονη φοιτήτρια πολιτικών επιστημών Μάρε Μπλακ.